Καλησπέρα, Δημήτρης από Bootcamp Greece. Πάμε πάλι. Πολύ καλησπέρα, Δημήτρης από Bootcamp Greece και σήμερα το μενού έχει λιαντήρα. Έχω βάλει λιαντήρα και προσπαθώ να τελειώσω κάποια μαχαίρια ακόμα, τα οποία θα ήθελα πολύ να καταφέρω να είναι έτοιμα στην έκθεση Συλλόγου Ελλήνων Μαχαιροποιών στις 30 Νοεμβρίου και 1η Δεκεμβρίου στο Holiday Inn. Έχω ξεκινήσει από νωρίς να τελειώσω κάποιες λαβές που ήδη ήταν κολλημένες, αλλά και κάποιες αποκοπές, διαμορφώσεις βασικά λαμών και σφυρίλατες και με αποκοπή, και τώρα σειρά έχουν τα bevel. Κάνω τα bevel και πάμε παρέα να δούμε τι θα παρουσιάσω στην έκθεση αυτή. Εδώ λοιπόν κάποια από τα μαχαίρια που θα έχω στο τραπέζι μου στην έκθεση αυτή. Είναι ένα δείγμα της δουλειάς μου. Μαχαίρια γενικής χρήσης, μαχαίρια που μπορούμε να τα έχουμε μαζί μας, δηλαδή κατά τη διαβίωσή μας στο βουνό, στο κυνήγι, αλλά και σε κάθε μας δραστηριότητα. Είναι όλα από ανθρακού χατσάλια, δεν είναι μαχαίρια ανοξίδωτα. Έχω και σφυρίλατα, αλλά και με τη μέθοδο της αποκοπής μαχαίρια. Μπορούμε να δούμε εδώ πέρα δύο μαχαιριά με διαφορική βαφή και συνθετικά υλικά στη λαβή. Εδώ για παράδειγμα με τη τεχνική χαμών στη λάμα μας και φυσικά υλικά, ξύλα. Κάποια άλλα μικρότερα όπως αυτό εδώ πέρα, κυνηγετικά μαχαιράκια με θήκες για το λαιμό τύπου neck knife. Ή ακόμα μικρότερα, μπορούμε να τα έχουμε στην τσέπη μας ή στο σακίδιό μας. Κάποια σειρά όπως αυτή εδώ πέρα που είναι για σκάλισμα. Ακόμα πιο απλά μαχαίρια, του σιδερά που λέμε, που είναι όλο σφυρίλατο. Και όπως είπα θα προσπαθήσω να ετοιμάσω και τη νέα σειρά που προχωράω αυτή τη στιγμή. Εκτός από τα μαχαίρια, στο τραπέζι μου θα υπάρχουν και κάποια άλλα προϊόντα. Κάποια σφυρίλατα προϊόντα όπως είναι η πριόβολη, όπως αυτοί εδώ οι δύο για παράδειγμα. Η πριόβολη είναι αντικείμενα τα οποία κατασκευάζω από λίμες, σφυρίλατα, και είναι ένας τρόπος να ανάψουμε παραδοσιακά φωτιά με πριόβολο και στουρνάρι. Κάποια άλλα σφυρίλατα προϊόντα που θα δείτε θα είναι κάποια σουβλιά για το τρίκτημα του δέρματος, κάποιες σχάρες για μαγείρεμα ή ψήσιμο πάνω στη φωτιά και τρίποδα φωτιάς. Τα τρίποδα φωτιάς μας βοηθάνε στο να κρεμάσουμε μια κατσαρόλα πάνω από τη φωτιά για να μαγειρέψουμε. Δεν θα λείπουν επίσης και κατασκευές από δέρμα, όπως είναι ζώνες, πουγκιά και κάποιες θήκες. Στην έκθεση λοιπόν θα δείτε μαχαιροποιούς από όλη την Ελλάδα, όπως και τις προηγούμενες φορές, σε ένα πολύ όμορφο και ευχάριστο κλίμα. Εκεί μπορούμε να συζητήσουμε για το χειροποίητο μαχαίρι, να λύσουμε διάφορες απορίες, αλλά και για την χειμερινή διαβίωση και τον bushcraft. Η έκθεση θα γίνει όπως και πέρυσι στο ξενοδοχείο Holiday Inn στην Αττική Οδό στις 30 Νοεμβρίου και 1η Δεκεμβρίου. Θα είμαστε εκεί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα και η είσοδος είναι δωρεάν. Στην είσοδο της έκθεσης θα μπορείτε να βρείτε το νέο μπλουζάκι του Συλλόγου Ελλήνων Μαχαιροποιών αλλά και λαχνούς με τους οποίους θα μπορείτε να μπείτε σε μια κλήρωση. Κλήρωση που τα δώρα θα είναι κάποια μαχαίρια, χειροποίητα μαχαίρια από κάποια μέλη του συλλόγου. Αυτά. Όσοι μπορέσετε να βρεθείτε στο σημείο αυτό τις ημέρες εκείνες, θα χαρώ να τα πούμε από κοντά. Οι υπόλοιποι θα κάνετε υπομονή να δείτε το βίντεο που θα ανεβάσω λίγες ημέρες μετά. Ένα βίντεο που θα αφορά τις κατασκευές όλων των μελών που θα είναι στην έκθεση αυτή. Αυτά από εμένα. Μέχρι τότε,
Να περνάτε όμορφα. Ευχαριστώ πολύ.